εκεί με τον υπεραιωνόβιο Πλάτανο, μια αγαπημένη περιοχή που μας αγαπά και την αγαπάμε ιδιαίτερα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αργυράκη, τον κύριο Κωστή Αργυράκη, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, μια χαρά εσείς, δόξα τω Θεώ, καλά. Το χωριό ξεκίνησε, βρίσκεται στις επάλξεις, έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες? Ήδη έχει ξεκινήσει η άνοιξη που μπήκε, αποζημιώνει τον κάθε επισκέπτη με το φυσικό κάλος που παρέχει το χωριό μας και ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι επισκέπτες και έρχονται σιγά σιγά. Εγώ να πω ότι έχει γνωρίσει μία μεγάλη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία η περιοχή, το χωριό όπως συνηθίζουμε να λέμε, κυρίως στο κομμάτι της φιλοξενίας των καταλυμάτων αλλά και της εστίασης. Δηλαδή και το χειμώνα, κύριε Αργυράκη, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, δεν πέφτει καρφίτσα εκεί στις ταβέρνες και στα εστιατόρια της περιοχής. Ναι, πράγματι κύριε Παναγιωτόπουλε, χειμώνα καλοκαίρι το χωριό μας ενδείκνυται για αποδράσεις από την καθημερινότητα και από τις πόλεις και έχει αναπτυχθεί και προσφέρει με το φυσικό κάλος που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάτω από τον υπερονόβιο Πλάτανο μια απόδραση η οποία αποζημιώνει και αξίζει τον τόπο στον κάθε άνθρωπο που θέλει να ξεφύγει και μια και δυο και όσες μέρες θέλει, καθώς έχει αναπτυχθεί και υπάρχουν οι γενικιαζόμενα δωμάτια, υπάρχουν οι ταβέρνες, υπάρχει ο κόσμος, ο φιλόξενος κόσμος του χωριού μας που μπορεί να έτσι να περάσει καλά. Ήδη αυτό το διάστημα και όλο το χρόνο βέβαια, αλλά τώρα την άνοιξη ένα παραπάνω, υπάρχουν ορειβατικοί σύλλογοι που πραγματοποιούν κάποιες εκδρομές ορειβατικές, καθώς το χωριό μας έχει μια πολύ καλή ορειβατική διαδρομή, αζυλακόδασος, πρόποδες Ελένας, καρφί, και περιπατικές διαδρομές γύρω από στην εδωφόρα του χωριού, δηλαδή στον κάμπο που λέμε εμείς μέσα, και μετά μπορεί να αποζημιωθεί με τον καλύτερο τρόπο και να ευχαριστηθεί. Ξέρετε, το θέμα είναι ότι γνωρίζει μια περιοχή ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει την ίδια ώρα να την διατηρήσουμε καθαρή, να την σεβαστούμε και πολύ περισσότερο όταν έχουμε να κάνουμε με ένα μνημείο όπως είναι ο υπεραιωνόβιος Πλάτανος. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Βεβαίως και πάντα εκεί είναι ο σκοπός μας είναι να μην αλλοιώνουμε τη φύση και γιατί ειδικά τώρα τελευταία μας έχει η φύση δώσει ένα δικαίωμα που δεν είναι και ότι καλύτερο με την υψηδρία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και εμάς το χωριό μας είναι ορεινό και οι βρύσες τρέχουν. Λίγα πράγματα, πολύ λίγα. Αυτό είναι κακό. Όταν μιλάμε για το κράσι και λέμε ότι έχουν στερέψει οι βρύσες, καταλαβαίνουμε το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Ναι, και μας προβληματίζει όλους. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο μεγαλύτεροι άνθρωποι από μένα δεν έχουν ξαναπαρατηρήσει. Δεν ξέρω, κλιματική αλλαγή, μάλιστα. Ο άνθρωπος. Και ανθρώπινος παράγοντας από τη μία και κλιματική αλλαγή από την άλλη, συνδυασμός πολύπλοκος. Κύριε Αργυράκη, πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα πούμε για από κοντά. Πρόσδεκτη κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Χαρά μας. Να είστε καλά.